Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μέσα από τη συχνότητα του Άστρα. Νέες διευκρινήσεις για το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ έδωσε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Κρέκας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Όπως ανέφερε, θα υιοθετηθεί ένα νέο σχήμα κλιμακωτής επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος, το οποίο θα δίνει μπόνους σε όσα νοικοκυριά προσπαθούν παράλληλα να πετύχουν εξοικονόμηση ενέργειας. Οι επιδοτήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν για όλα τα νοικοκυριά, με τη διαφορά ότι όσοι έχουν μικρότερη κατανάλωση θα έχουν και μεγαλύτερη επιδότηση. Θα στηρίζουμε το φυσικό αέριο σε αυτούς που δεν μπορούν με κάποιο τρόπο να το υποκαταστήσουν, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, εξηγώντας ότι θα γίνουν ανακοινώσεις μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου για επιδοτήσεις σε όσους το έχουν καύσιμο θέρμανσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Κώστας Κρέκας μίλησε για το νέο πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την ενεργειακή κρίση και τόνισε τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι θα δοθούν παραπάνω κίνητρα για όσους μπορούν να υποκαταστήσουν το φυσικό αέριο με πετρέλαιο, αλλά και ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει και όσους δεν θα μπορούν με επιδότηση. Πάνω στον ελληνικό μηχανισμό που εδώ και 2 μήνες έχουμε θέσει λειτουργία. Άρα είχαν μια ιστορική στιγμή πραγματικά, γιατί πρέπει να σας πω ότι στο αμέσως προηγούμενο Συμβούλιο Υπουργών κανείς δεν συζητούσε για αυτά τα θέματα. Μάλιστα είχαμε βάλει εμείς ως Ελλάδα θέμα συζήτηση στην ατζέντα του Συμβουλίου να παρουσιάσω τον ελληνικό μηχανισμό. Μιλάω για το προηγούμενο, όχι αυτό που πέρασε προχθές, δηλαδή το προπροηγούμενο Συμβούλιο Υπουργών, όπου παρουσίασε ποια ήταν τα πρώτα αποτελέσματα. Και εκεί είχε βγει για πρώτη φορά η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία και είχαν στηρίξει την ιδέα να κάνουμε κάτι. Μέσα σε 15-20 μέρες από εκείνο το προπροηγούμενο Συμβούλιο Υπουργών έγινε το προχθεσινό, όπου τελικά βλέπουμε ότι ο ελληνικός μηχανισμός αποτελεί τη βάση για τον ευρωπαϊκό κανονισμό που θα επεκταθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ως μια δυνατότητα ανάκτησης των υπεριζόντων της εταιρείας ηλεκτροπαραγωγής και τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν πίσω στους καταναλωτές για να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό που κάνουμε δηλαδή στη χώρα μας εδώ και πολλούς μήνες. Άρα βεβαίως τελικά ποιος πληρώνει? Ο καταναλωτής πληρώνει και θα πληρώνει πιο ακριβά. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε εμείς και επιδοτούμε. Το 70% της επιδότησης προέρχεται από αυτή τη φορολόγηση των υπεριεσόδων των εταιριών ηλεκτροπαραγωγής. Το 30% είναι χρήματα που βάζει ο κρατικός προϋπολογισμός. Και έτσι καταφέρνουμε να απορροφούμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έως και το 94% της αύξησης. Πρέπει να βγούμε ότι εχθές το ΧΕΠΗ, ένας οργανισμός, ανακοίνωσε τα στοιχεία για τα κειμενόμενα τιμολόγια, τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, τα κειμενόμενα τιμολόγια, σαν και αυτά που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, και η Ελλάδα είναι πολύ κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ό,τι αφορά την τιμή λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι πολύ πιο κάτω από την Ισπανία και πολύ πιο κάτω από την Πορτογαλία και πολύ πιο κάτω βέβαια από μια σειρά άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Που σημαίνει ότι έχει πετύχει ο ελληνικός μηχανισμός. Βεβαίως δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα, έτσι. Το πρόβλημα για να λυθεί θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος. Γιατί αυτό είναι σήμερα αυτό το οποίο πυροδοτεί και τροφοδοτεί αυτή την ενέργεια. Μέτρα που θα ανταποκρίνονται στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα και όχι στις εύκολες λύσεις, ζητούν οι Ομοσπονδίες των Επαγγελματιών, κατακρίνοντας τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Όπως αναφέρουν, αυτά τα μέτρα είναι για τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά και όχι για τις επιχειρήσεις, καταδικάζοντας για ακόμη μία φορά τη στάση της πολιτείας απέναντι στους επαγγελματίες. Στον απόϊχο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, τοποθετήθηκε η πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών στη Μαγνησία στην Κάμαρα του Άστρα, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό δεν αφορούν τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι όσα ανακοινώθηκαν και αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες είναι λίγα και δεν λύνουν τα προβλήματα τα οποία έχουν διωγγωθεί. Εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αφορούσαν ευάλωτα νοικοκυριά, αφορούσαν νέους, αφορούσαν επιτοπλίστων χαμηλά εισοδήματα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν ακούσαν κάτι το οποίο θα τους ελάφρενε άμεσα. Είχαμε ακούσει για μείωση ή κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, δεν ήρθε, για μείωση στη φορολογία. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτή τη φορά στη ΔΕΘ δεν είχε πράγματα να πάρουμε. Ελπίζουμε αργότερα ότι θα μας συντρέξει και θα μπορέσει να μας βοηθήσει, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Η στρεβλή εντύπωση η οποία έχουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ρυθμό ανάπτυξης 6-7% και έχουμε και αύξηση του δίκτυου εξαγωγών είναι μια μαγική εικόνα η οποία δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Έχουμε επιχειρήσεις τελικά πολλών ταχυτήτων, επιχειρήσεις οι οποίες δούλεψαν με τον
με τον τουρισμό, κάποιες άλλες όχι, μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν εισαγωγές και κάποιες άλλες όχι. Αυτό σημαίνει ότι εμείς χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα, όπως 120 δόσεις, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ, μείωση της φορολογίας, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Βεβαίως, οτιδήποτε είναι για καλό της κοινωνίας, εμείς το δεχόμαστε με χαρά, μια και τα χρήματα αυτά που υποτίθεται ότι θα πάρουν παραπάνω, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ευάλωτες ομάδες ή τη συνέχιση των επιδομάτων, είναι χρήματα που ευελπιστούμε να πέσουν στην αγορά, μένει να δούμε αν θα πέσουν και πώς. Η πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών στη Μαγνησία τόνισε ότι είναι απαραίτητο ένα πλάνο 120 δόσεων, ώστε να μπορούν οι επαγγελματίες να αποπληρώνουν οφειλές, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μέτρα που θα φέρουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην αγορά και όχι κάτι το οποίο κρατά λίγο διάστημα. Νέα πτώση στην τιμή της αμόλυβδης σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες με τους βενζινοπόλες. Να θεωρούν ότι αυτό έρχεται ως θετικό επακόλουθο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Ο κλάδος σχολιάζει ως θετικές τις ανακοινώσεις περί πετρελαίου θέρμανσης και το σχετικό επίδομα. Το επίδομα θέρμανσης και η παρέμβαση στην αντλία του πετρελαίου θέρμανσης αποτελούν ένα ισχυρό όπλο απέναντι στην ακρίβεια και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Χθες, μάλιστα, το Οικονομικό Επιτελείο προχώρησε την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Στα μέτρα αυτά αναφέρθηκε και η πρόεδρος Βενζινοπολών Λάρισα Σέλβια Παπαδοπούλου. Η κυβέρνηση εξήγηλε ότι ο καλύτερος τρόπος φέτος για τη θέρμανση θα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Όσοι έχουν λοιπόν θα είναι τυχεροί μετά από 5 με 10 χρόνια που έβλεπαν να ξαναμίζονται τα χρήματά τους διότι προωθούνταν πάρα πολύ το φυσικό αέριο. Και τώρα όσοι έχουν τη δυνατότητα και δεν έχουν καταστρέψει τους λέβητες του πετρελαίου, αναγκαστικά θα γυρίσουν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Φυσικά θα ανακουφίσει τον κόσμο γιατί μίλησε για 25 λεπτά ότι θα την μειώσει από την τιμή που θα έρχεται από το δηληστήριο. Άρα λοιπόν με την δεδομένη στιγμή από το 1,50, γιατί τώρα έχει πέσει πάρα πολύ το δολάριο, μιλάει ότι θα μας έρθει κάπως το 1,15 με 1,20 με τα σημερινά δεδομένα, έτσι, γιατί αυτό αλλάζει χρηματιστηριακά. Τώρα το 1 ευρώ είναι το τέλειο. Από εκεί και πέρα για το ΦΠΑ δεν είπε κάτι. Αν μπορέσει να πρημοδοτήσει αντί για τα 350 ευρώ το επίδομα, υπάρχει και μία σκέψη. Βέβαια το εξήγηλε και νομίζω δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Το 350 ευρώ είναι εντάξει για το επίδομα θέρμανσης, αλλά αν μπορέσει να κατεβάσει και το ΦΠΑ, γιατί είναι το μόνο είδος που έχει 24%, το εξετάζουν όμως γιατί θέλουν να διώξουν τον κόσμο πλέον από το φυσικό αέριο και από τη ΔΕΗ και να τους γυρίσουν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τι να περιμένουμε σε μια κακή συγκυρία πολέμου, χρηματιστηριακή, όταν μιλάμε ότι σήμερα θα είχαμε ένα 70 πετρέλαιο θέρμασης, θα είχαμε 2,50 φυσικό αέριο και κάπου στο 1,80 μπορεί και 2,40 την ΔΕΗ που παίζει με τους παρόχους και με τη ρευματοδότηση των διαφόρων εταιριών. Μιλάμε για πολύ δύσκολες μέρες, παιδιά, ενεργειακά. Ο πόλεμος φαίνεται ότι δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα, πολύ μεγαλύτερα από ό,τι θα έχει προβλέψει όλη η Ευρώπη. Άρα επακόλουθο και στο δικό μας κράτος. Τώρα τα σόφρον κράτη της Ευρώπης μειώσανε και το ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυρία Παπαδοπούλου αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών των καυσίμων. Η αμόλυβδη είναι κάπως το 1,90, 1,89, 1,88, το δείτε στα περισσότερα ταμπλόιντ, γιατί ήταν σταθερά προς τα κάτω το τελευταίο διάστημα. Εκείνο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι στο 1,80 είναι το πετρέλαιο κίνηση. Δηλαδή αυτό πάλι επιδοτείται από την κυβέρνηση, γιατί το πετρέλαιο θα έρχονταν ίδια τιμή με την αμόλυβδη. Ήταν στο 1,90, στα 2 ευρώ και επιδοτείται στην αντλία. Από εκεί και πέρα παίρνουν και την επιστροφή του ΦΠΑ οι αγρότες ή τέλος πάντων κάποιοι επαγγελματίες. Επομένως είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Τώρα αύξηση μισθών, τέλος πάντων τέλη, όλα αυτά τα τέλη επιδιδεύματος αλληλεγγύης και αυτά που αφορούν όλους τα νοικοκυριά, που αφαιρούν τους επαγγελματίες. Δυστυχώς το πρόβλημά μας θα παραμένει η μεγάλη αύξηση που έχουμε δει στη ΔΕΗ, στο ρεύμα για να λέμε, διότι εκεί πέρα οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούμε σαν πρώτη ενέργεια. Εμείς για την κίνηση των αντλιών και των κομπιούτερ μέσα, τα ψυγεία για τα σούπερ μάρκετ που ανεβάζουν την τιμή μετά στα είδη ή στα διάφορα άλλα ρεστοράν και καφέ. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, όλες οι επιχειρήσεις. Τώρα τα υπόλοιπα μέτρα που εμάς δεν μας αφορούν, σαν κλάδος εννοώ, εντάξει, ανακουφίζουν πάρα πολύ την τσέπη του καταναλωτή, μακάρι και να γίνουν και να διπλασιαστούν. Εμείς παρόλα αυτά ζητάμε και τη μείωση από 24% του πετρελαίου θέρμασης στο 6% όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι το φυσικό αέριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσει το ελληνικό δημόσιο, θα γίνει μεγαλύτερη κατανάλωση από περισσότερα νοικοκυριά, άρα θα πάρει πάλι στα ταμεία του, θα γεμίσει. Θυμηθείτε την περίοδο πριν από 2 χρόνια που το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στα 60 λεπτά.
Αν θυμάστε, πριν από δύο χρόνια, σε 60 λεπτά, είχαν γεμίσει δεξαμενές και αυτοί που είχαν δεξαμενές, αλλά χρησιμοποιούσαν σαν εναλλακτικό μέτρο θέρμανσης το φυσικό αέριο. Αυτοί μάλλον θα τις ανοίξουν τώρα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την κοινωνία και οτιδήποτε γίνεται. Γιατί το παν δεν είναι μόνο το κράτος να γίνει πλούσιο. Πρέπει να μην είναι εξαθλειωμένοι οι καταναλωτές, οι φορολογούμενοι, οι Έλληνες πολίτες. Να σημειωθεί ότι από τα 5,5 δις ευρώ του συνολικού πακέτου, τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιδοτήσεις για το ρεύμα και το φυσικό αέριο. Σε διαμαρτυρία για τα συνεχόμενα προβλήματα που ανακύπτουν αλλά και τις σοβαρές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά, βγήκαν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Οι γιατροί για ακόμη μία φορά ζητούν μόνιμο προσωπικό για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση με τις κλινικές που βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο, καθώς όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μερικές κινδυνεύουν ακόμη και με κλείσιμο. Τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και ειδικότητα συγκεκριμένες κλινικές που κινδυνεύουν να διακόψουν τη λειτουργία τους, περιέγραψε δηλώσεις ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσηλευτρίων και των Υγείας Λάρισας Νίκος Νταφούλης στο πλαίσιο της συγκέντρωσης που πραγματοποίησαν σήμερα στην πύλη του νοσοκομείου. Πραγματοποιούμε τη σημερινή κινητοποίηση για προβλήματα που προκύπτουν στο νοσοκομείο μας εδώ και από μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουμε σαφή επιδείνωση της κατάστασης. Και θέλω να ξεκινήσω από την παιδιατρική κλινική, η οποία είναι με δύο μόνιμους γιατρούς και έχει καταθέσει πρόγραμμα για το μισό μήνα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι για κάποιες εφημερίες που μετακινούνταν κάποιοι γιατροί δεν έχουν έρθει στο νοσοκομείο μας, δεν είχε εγκριθεί αυτό ως τώρα. Και στην τελευταία προκήρυξη που βγήκε πριν ένα μήνα από το Υπουργείο Υγείας, δεν υπήρχε καμία θέση για το νοσοκομείο μας, αλλά ούτε για όλη τη Λάρισα. Δεν έχουν βγει δηλαδή θέσεις σε μια κλινική που έχει 5 κενές θέσεις και υπηρετούν 2 γιατροί και καλύπτουν όλο τον νομό. Αυτό επηρεάζει και τη μαιευτική γυναικολογική κλινική, αλλά και την παιδοχειρουργική που χρειάζονται καθημερινά παιδίατρο. Και θέλω να πω, η μαιευτική έχει συνεχώς αυξάνονται οι φυσιολογικοί τοκετοί και κυσιρακές, δηλαδή αυξάνεται η δουλειά της, όπως και η παιδοχειρουργική καλύπτει όλη την πέμπτη ΥΠΕ. Δηλαδή δεν είναι ένα απλό ζήτημα η έλλειψη παιδιάτρου. Εκτός ότι το καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν μπορούν δύο παιδίατροι να καλύψουν τις ανάγκες, δηλαδή πόσο κουρασμένοι θα είναι για να εξετάσουν ένα παιδί. Είναι τραγική η κατάσταση. Έπρεπε τα προβλήματα να έχουν λυθεί χθες. Ο κ. Νταφούλης ανέφερε πως τα κυριότερα προβλήματα συναντώνται στην παιδιατρική κλινική του Ιδρύματος, απορώντας πώς θα βγουν οι εφημερίες παιδιατρικής κλινικής. Υπάρχουν ελλείψεις και σε άλλες κλινικές που τις έχουμε αναφέρει στην ανακοίνωση, όπως είναι η ογκολογική κλινική που δεν μπορεί να λειτουργήσει, έχει και εκεί δύο μόνιμους γιατρούς και, που βγάζουν όλη τη δουλειά. Είναι το ακτινολογικό τμήμα, η γαστροεντερολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας που δεν μπορεί να λειτουργήσει και να καλύψει τις δύο μονάδες. Είναι η μονάδα τεχνικτού νεφρού, το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Βρισκόμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το κτίριο, η κατάσταση είναι τραγική, τα σανσέρ ακόμη δεν λειτουργούν. Άμα θέλετε μπορείτε να δείτε κιόλας ότι το ασανσέρ που είχαμε κλειστεί τόσες φορές μέσα είναι εκτός λειτουργίας ακόμη. Ακούμε συνεχώς για ενεργειακή αναβάθμιση και για νέα πτέρυγα. Βλέπουμε λίγο μπορεί να πάνε να προχωράνε τα πράγματα, αλλά στην ουσία δεν προχωράνε. Γιατί δεν βλέπουμε, δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει το έργο, πότε θα ξεκινήσουν αυτά τα έργα που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη αυτό το νοσοκομείο. Δεν χωράνε οι ασθενείς, δεν χωράνε οι κλινικές. Και δεν χωράει και πρέπει να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, είναι παλιό το κτίριο. Και θέλω να αναφερθώ και στον αξονικό, που ανά πάσα στιγμή δεν έχει έρθει νέος αξονικός, μπορεί να χαλάσει, δεν μπορούν τα εξαρτήματα, δεν μπορούν να αντικατασταθούν αν χαλάσει ο συγκεκριμένος, είναι τόσο παλιός. Και περιμένουμε ακόμα τον νέο αξονικό που δεν τον βλέπουμε. Στο πλευρό των γιατρών βρέθηκαν τόσο το εργατικό κέντρο, όσο και εκπρόσωποι φορέων προκειμένου να συμπαρασταθούν στα προβλήματά τους. Ξεκινούν και στο Βόλο από την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου οι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια με τον κύριο Μαλινδρέτο να προτρέπει τους πολίτες για τον ολοκληρωμένο εμβολιασμό τους. Άνοιξε το απόγευμα της Δευτέρας η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό με τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια, ενώ οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου. Ο βασικός εμβολιασμός και οι αναμνηστικές δόσεις προστατεύουν από σοβαρή νόσο και θανάτου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Όμως η περιορισμένη διάρκεια της ανοσίας και η εμφάνιση μεταλλάξεων υπαγόρευσαν την ανάγκη νέων εμβολίων, ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κυρία Θεοδωρίδου. Όσον αφορά στον εμβολιασμό, πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας έχουν δοθεί κεντρικά και άρα σίγουρα εκείνοι οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι
θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο όπως ακριβώς ορίζεται. Από εκεί και πέρα οι νεότεροι σε ηλικία, σε συνεννόηση με τον οικογενειακό τους γιατρό, εφόσον υπάρχει ένδειξη. Τόπιν συνεννόησης με τη διοίκηση, εμείς εδώ στο νοσοκομείο έχουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα, μόλις τα πράγματα και αν δυσκολέψουν, να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό που θα χρειαστεί να γίνει. Καλό θα ήταν εκείνοι οι άνθρωποι που πρέπει να εμβολιαστούν και το ξέρουν, και όσοι έχουν την απορία, καλό να ρωτήσουν τους οικογενειακούς τους γιατρούς, να κλείσουν από τώρα ραντεβού και να μην περιμένουμε να γίνει πάλι έτσι ένας συνωστισμός για να μπορέσει να εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Εμείς είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι. Εγώ αντιλαμβάνομαι και εκείνους τους συνανθρώπους μας που έχουν μέσα τους την αμφισβήτηση, αντιλαμβάνομαι και εκείνους από εμάς που έχουν μια αμφιβολία. Δείτε όμως, αν ήταν εδώ και έβλεπαν τον κόσμο να πεθαίνει πριν και τον κόσμο που σώθηκε μετά τον εμβολιασμό, δεν θα είχαν ενδιασμούς. Σίγουρα όλα είναι φάρμακα και από τη στιγμή που υπάρχουν φάρμακα, σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρχουν και ενέργειες και παρενέργειες. Όμως, το συνολικό γέρνει προς όφελος του εμβολιασμού και ειδικά όταν υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες. Γι' αυτό λέμε, ενημερωθείτε, ρωτήστε τον οικογενειακό σας γιατρό. Και σίγουρα, εφόσον υπάρχει ένδειξη, πρέπει να κάνουμε τον εμβολιασμό. Η Ελλάδα πάντως βρίσκεται στη 12η θέση από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό εμβολιασμένων κατά της COVID-19, τουλάχιστον με μία δόση, και σε ποσοστό που ξεπερνάει το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με την αναμνηστική δόση, από πλευράς του Υπουργείου Υγείας επισημαίνεται ότι 5.845.000 πολίτες έχουν λάβει αναμνηστική δόση. Επίσης, μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί με δεύτερη αναμνηστική δόση περισσότεροι από 555.000 πολίτες. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνογαλλικών σχέσεων, το οποίο επισφραγίστηκε πριν από ένα χρόνο με την υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης στην Άμυνα και την Ασφάλεια, είχαν την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουν κατά τη χθεσινή του συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και του δείπνου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κρίση των τιμών ενέργειας και τα εθνικά μέτρα που έχουν λάβει Ελλάδα και Γαλλία. Ικανοποίηση και χαμόγελα προκάλεσε το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας, όπως επαναβεβαιώθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στη σκιά των κλιμακούμενων απειλών της Τουρκίας προς την Ελλάδα, κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία το ισχυρό μήνυμα Μακρόν στον Ερντογάν, τον οποίο προειδοποίησε ότι σε περίπτωση παραβίασης κυριαρχίας της Ελλάδας, η Γαλλία θα βρεθεί στο πλευρό της χώρας μας επί του πεδίου. Στηρίζουμε πλήρως την κυριαρχία της Ελλάδας και το λέω με σαφήνεια. Αυτή η σχέση δεν θα επιτρέψει καμία αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε με έμφαση ο Εμμανουέλ Μακρόν στις κοινές δηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό άλλωστε είναι και το πνεύμα της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που έχουν υπογράψει από πέρυσι το Σεπτέμβριο Γαλλία και Ελλάδα και η οποία προς μεγάλη απογοήτευση της Τουρκίας προβλέπει την αμοιβαία συνδρομή αν μία εκ των δύο χωρών απειληθεί. Τόσο στη διάρκεια της κατηδίαν συνάντησης, όσο και κατά το δείπνο, το θέμα της Τουρκίας ήταν ψηλά στην ατζέντα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε αναλυτικά τον Πρόεδρο Μακρόν για τη διαρκώς κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας και τις απαράδεκτες αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας που υπονομεύουν τη σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή και επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και των αρχών καλής γειτονίας. Η πλήρης μας συνεργασία και αλληλεγγύη στα στρατηγικά ζητήματα, ιδιαίτερα σε επίπεδο εξωτερικών υποθέσεων, στρατιωτική και διπλωματική, υπέχει όλο και μεγαλύτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη και τις προκλήσεις εκείνες οι οποίες υπάρχουν σήμερα, οι οποίες έχουν θίξει και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και υποστηρίζω σαφέστατα, όπως το δήλωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών μας, την κυριαρχία της Ελλάδας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα είμαστε ενωμένοι στις όποιες απειλές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θα είμαστε παρόντες σε επίπεδο στρατιωτικό, οικονομικό, ανθρωπιστικό και στην Ουκρανία, όπως γνωρίζετε, και θα κάνουμε πάντα δυνατό έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και την πυρηνική μας δύναμη παρούσα, αλλά και κάθε άλλη ενέργεια που θα επιτρέψει να εξάγουμε
τις σοδιές τις ουκρανικές και αυτοί οι δρόμοι της αλληλεγγύης είναι εκείνοι οι οποίοι θα επιτρέψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ανοίξουν οι θαλάσσιοι δρόμοι, να μπορέσει να βγει το ουκρανικό σιτάρι και τα άλλα προϊόντα, κυρίως προς τις στοχότερες χώρες και όλη την Ευρώπη. Μόλις μία ημέρα έχει περάσει από το πρώτο κουδούνι των σχολείων και ήδη γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί του 6ου Λυκείου Λάρισας διαμαρτύρονται για την απόφαση να λειτουργήσει το σχολείο σε απογευματινή βάρδια εξαιτίας των εργασιών που γίνονται στο σχολικό συγκρότημα. Να σημειώσουμε πως σήμερα με το πρώτο κουδούνι οι τάξεις του 6ου Λυκείου ξεκίνησαν το απόγευμα το νέο διδακτικό έτος. Πολλοί γονείς προτείνουν κινητοποίηση για επανεξέταση της απόφασης και αναζήτηση λύσης ώστε να γίνουν τα μαθήματα πρωινή βάρδια, καθώς το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στους μαθητές της 3ης Λυκείου που είχαν προγραμματίσει τα ιδιαίτερα μαθήματά τους. Έντονη αντιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικών για το σοβαρό ζήτημα προέκυψε με το 6ο Λύκειο, αφού οι επισκευές στο κτίριο δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη, αποτέλεσμα να καλούνται τα παιδιά να παρακολουθούν απογευματινά μαθήματα. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει λύση. Υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα στο 6ο Λύκειο. Υπήρξε χθες μια σύσκεψη για το θέμα. Από την πλευρά της ΕΛΜΕ θα ήθελα να πω μερικά πράγματα, να καθυστεριάσω βασικά τη στάση των φορέων που έχουν να κάνουν με τα στεγαστικά, το στεγαστικό των σχολείων. Είναι απαράδεκτο το σχολείο να παραδίδεται 15 Ιούνιου για εργασίες και να μην έχουν τελειώσει εργασίες και να μην ενημερώνεται κανένας. Ενημερώνομαστε τελευταία στιγμή. Ένα αυτό. Οι γονείς και οι υπηρεσίες του Υπουργείου. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω ποιος φταίει τώρα, ο εργολάβος, ο Δήμος ή οποιοδήποτε άλλος. Πάντως είναι απαράδεκτο. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι υπάρχει μια πρόταση για να πάνε σε κοντινά σχολεία οι μαθητές, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Να βρεθεί μια λύση για ένα μήνα τουλάχιστον που λέει ο εργολάβος θα τελειώσει τις εργασίες. Και θα πρέπει να βάλει σε σκέψη στη διοίκηση του Δήμου αυτή η ιστορία, γιατί έχουμε φαινόμενα πολλές φορές τέτοια, έτσι, διαχρονικά βέβαια, από τις δημοτικές αρχές. Και να σκεφτούν και λίγο οι γονείς και όλη η πολιτεία και οι πολίτες τι θα συμβεί αν τα σχολεία περάσουν εξ ολοκλήρου στους Δήμους. Γιατί υπάρχει ένα σχεδιασμό χρόνια τέτοια και λέμε ότι είναι λάθος. Δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτοί οι Δήμοι τη σχολική κοινότητα. Ο κ. Παδόπουλος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα με κάποια κενά στα σχολεία αυτή τη στιγμή και ζητάμε να πάρθουν και γρήγορα αναπληρωτές, οι επόμενοι αναπληρωτές. Και βέβαια το ζήτημα της ακρίβειας που ταλανίζει τους πάντες και βέβαια θα ταλανίσει και τα σχολεία με τη θέρμανση και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει χρηματοδότηση. Να σημειωθεί πως σήμερα πραγματοποίησαν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας γονείς αλλά και μαθητές. Αυξημένη παρουσιάζεται η κίνηση στα βιβλιοπωλεία και στα μαγαζιά τα οποία πουλάνε σχολικά είδη. Ήδη οι γονείς και τα παιδιά σειραίουν για να πάρουν τα πρώτα σχολικά αμέσως μετά τον αγιασμό και την πρώτη μέρα. Αυξημένο είναι το αγοραστικό ενδιαφέρον για σχολικά είδη από γονείς και μαθητές, μετά μάλιστα και τον αγιασμό και το πρώτο κουδούνι και στη Μαγνησία. Οι ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων επισημαίνουν ότι παρά τη δύσκολη συγκυρία ο κόσμος ανταποκρίνεται και σπέβδει να αγοράσει τα απαραίτητα ώστε να ενισχυθούν για τα σχολεία τους μαθητές και μαθήτριες. Σεπτέμβριο 2022, έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Από χθες τα παιδιά επιστρέψανε στα θρανία. Η αγορά των σχολικών ειδών έχει ξεκινήσει από τα μέσα Αυγούστου με τις σχολικές τσάντες και τις πρώτες προμήθειες σε τετράδια και τα είδη τα οποία συνήθως χρησιμοποιούν τα παιδιά και κυρίως τα μικρά παιδιά. Μετά το τέλη Αυγούστου ξεκίνησαν και τα φροντιστήρια, επομένως διπλές οι αγορές και για το σχολείο αλλά και για την προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις, κυρίως για τους μεγάλους. Όσον αφορά το οικονομικό, δεν έχουν αλλάξει τόσο δραματικά οι τιμές όπως άλλαξε η τιμή του πετρελαίου, μια και πρόκειται για βιομηχανικό είδος. Επομένως, η αγορά θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, μη σας πω όπως την προηγούμενη πενταετία, σχεδόν σταθερά με πολύ μικρές διαφορές. Τώρα από σήμερα τα περισσότερα παιδάκια επιστρέφουν στα βιβλιοπωλεία με τις λίστες, ιδίως τις μικρές τάξεις, για να προμηθευτούν τα πράγματα τα οποία θα χρειαστούν για όλη τη σχολική χρονιά και θα ακολουθήσουν τα παιδιά του γυμνασίου μαζί με τα μαθήματα και τους καθηγητές όπως τους βλέπουν και τα παιδιά του λυκείου αντίστοιχα.
Στα χέρια ήρθαν οι δύο ιδιοκτήτες θαλασσιών ταξί στην περιοχή του νησιού στο Παλαιό Τρίκερι. Οι δύο επαγγελματίες δημιούργησαν σύραξη μετά από παρατήρηση που έκανε ο ένας τον άλλον για την οδήγησή του μέσα στη θάλασσα. Τελικά η λιμενική αρχή Τρικερίου χρειάστηκε να επέμβει και να τους χωρίσει. Ωστόσο, ακόμη ένα περιστατικό βίας δικάστηκε στα δικαστήρια του Βόλου, καταδικάζοντας 7 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή έναν 34χρονο, ο οποίος τα ξημερώματα της 4ης Σεπτεμβρίου σε περιοχή του Αλμυρού επιτέθηκε στον πατέρα του καθώς και σε αστυνομικούς που επενέβησαν για να τους χωρίσουν. Έκπληκτοι έμειναν επισκέπτες και κάτοικοι του νησιού Τρίκερη στον παγαστικό κόλπο όταν μπροστά τους εκτελήχθηκαν σκηνές άγριας δύσης. Οι ιδιοκτήτες θαλάσσιων ταξί ξεκίνησαν έναν καμβγά, ο οποίος κατέληξε σε άγριο ξύλο ακόμη και μέσα στη θάλασσα. Οι δύο ιδιοκτήτες των σκαφών είχαν προσωπικές διαφορές από παλιά και αποφάσισαν να τις λύσουν με αφορμή ένα νέο περιστατικό που τόνωσε την κόντρα τους. Πρόκειται για έναν 24χρονο και έναν 43χρονο. Ο μεγαλύτερος ηλικία ανδράς έκανε παρατήρηση στον νεότερο για επικίνδυνους ελιγμούς που έκανε με το σκάφος του κατά τα δρομολόγια Λογόπορος, Παλαιό Τρίκερι. Τότε οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια, ενώ στον απίστευτο καυγά συμμετείχαν ένας φίλος του 43χρονου και ο αδερφός του 24χρονου, με συνέπεια να υπάρξει γενική σύραξη, η οποία κατέληξε μέσα στη θάλασσα. Ακόμη και τότε όμως οι τέσσερις άνδρες προσπαθούσαν να βουλιάξουν ένας τον άλλον και ρίχναν μπουνιές μέσα στο νερό, ενώ ένας εκ των πρωταγωνιστών δαγκώθηκε στο αυτί. Στον απίστευτο καυγά παρενέβη το λιμεναρχείο και οι άνδρες συνελήφθησαν και κρατήθηκαν, ενώ οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και ορίστηκε δικάσιμος. Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό από την περιοχή του Αλμυρού όμως, στο αστυνομικό δελτίο, ποινή φυλάκισης 7 μηνών επέβαλε το αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου στον 34χρονο που χτύπησε και απείλησε τον πατέρα του, ενώ επιτέθηκε και σε αστυνομικούς πριν από λίγες ημέρες που βρέθηκαν στο σημείο για να κατευνάσουν τα πνεύματα στον ενδοοικογενειακό καυγά. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ήταν υπό την επίρρεια μέθης και δήλωσε μετανιωμένος. Παράλληλα, τόνισε ότι η παρεξήγηση με τον πατέρα του λύθηκε, ενώ ζήτησε συγγνώμη στον αστυνομικό που του έσκησε την μπλούζα. Το δικαστήριο τον έκρινε αθώο για τις κατηγορίες ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης και απειλής, ενώ κρίθηκε ένοχος για απίθεια και εξύβριση. Ο 34χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 7 μηνών με αναστολή. Τραγικό τέλος είχε ένας 67χρονος άνδρας στην περιοχή του Αγίου Λαβρεντίου στο Πύλιο, που την ώρα που έκανε βόλτα στο χωριό άφησε την τελευταία του πνοή. Από το αστυνομικό τμήμα Βορείου Πυλίου έχει παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή για να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του. Μεγάλη θλίψη έχει προκαλέσει όμως και ο θάνατος της Βασιλικής Πλαγερά. Η άτυχη γυναίκα έφυγε σε ηλικία 72 ετών, βυθίζοντας τη θλίψη του οικείους της. Την τελευταία του βόλτα στην πλατεία του χωριού έκανε ένας 67χρονος άνδρας χθες το απόγευμα, στον Άγιο Λαβρέντιο Πυλίου συγκεκριμένα. Ο άτυχος 67χρονος, όπως αποκαλύπτεται, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στον τόπο του συμβάντος. Το πλήρωμά του όμως διαπίστωσε το θάνατό του. Στο σημείο έφτασε και περιπολικό της αστυνομίας από το αστυνομικό τμήμα Νοτίου Πυλίου. Πρόκειται για τον Νικόλαο Αναγνωστάκη, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις υπέστη ανακοπή καρδιάς. Διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του. Θλίψη όμως στο Βόλο και για την απώλεια σε ηλικία 74 ετών της Βασιλικής Πλαγερά. Αφήνει πίσω της το σύζυγό της Απόστολο, τα παιδιά της Αντώνη και Μαρία, τα εγγόνια της Απόστολο και Αφροδίτη και τα αδέρφια της. Η κηδεία της σήμερα από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ σχολίασε και ο κλάδος των κτηνοτρόφων στη Μαγνησία. Όπως αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι του νομού, δεν εξαγγέλθηκε τίποτα ουσιαστικό και ότι η κυβέρνηση παίζει μαζί του συνεχόμενα. Απογοητευμένοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας από τόσο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η πρόεδρος των κτηνοτρόφων σε επίπεδο Μαγνησίας, τοποθετούμενη στον Άστρα, επισήμανε ότι τίποτα ουσιαστικό δεν εξαγγέλθηκε για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων που περνούν πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση μας εμπέζει, ήταν το επιπλέον σχόλιο της κυρίας Διβάνη. Το σχόλιο μας είναι ότι είμαστε αρκετά θυμωμένοι και εκνευρισμένοι με τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη όσον αφορά τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες βέβαια. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάποιοι το περιμέναμε, κάποιοι όχι. Περιμέναμε τουλάχιστον να έχει λίγο μεγαλύτερη ευαισθησία και να καταλάβει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν οδηγηθεί στην καταστροφή και άλλοι τόσοι θα ακολουθήσουμε επίσης. Τα μέτρα που είπε στη ΔΕΘ όσον αφορά τους κτηνοτρόφους τα μπορούμε να τα σχολιάσουμε ως επίοικως απαράδεκτα. Τα χρήματα δηλαδή που είναι να δώσει στους κτηνοτρόφους δεν αντιστοιχεί ούτε στα 4,5 ευρώ ανά ζώο. Εκεί πάει 4,5 με ένα πολύ πρόσφυρο υπολογισμό. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι σε ένα κτηνοτρόφο που έχει 200 με 300 ζώα
Ένα χιλιάρικο δηλαδή δεν πρόκειται να του καλύψει κανένα έξοδο, ούτε καν τις ζωοτροφές, τις οποίες νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα καλυφθούν από αυτά τα χρήματα που θα δώσει. Είναι για 3-4 μέρες. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε με το 2%, με τις κορονοενισχύσεις, κάπως έτσι δηλαδή. Ναι. Απλά για να έχουμε να λέμε. Νομίζει δηλαδή ότι θα ρίξει στάχτη στα μάτια των κτηνοτρόφων και ότι ακόμα μια φορά θα τους κοροϊδέψει. Όπως τους κοροϊδέψε και με το αγροτικό πετρέλαιο, που ακόμα το περιμένουν περισσότεροι κτηνοτρόφοι. Δηλαδή, τι να ασχοληθούμε, να πούμε τι. Τι, όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Όταν η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει. Όταν αυτοί που μας κυβερνούν και είναι πάνω στη Βουλή δεν καταλαβαίνουν ότι ο κλάδος πεθαίνει. Τελειώνει. Να πούμε τι. Και συνεχίζει το ίδιο το βιολί. Το ίδιο πράγμα. Να κοροϊδεύει τους ανθρώπους. Να κοροϊδεύει τον κτηνοτροφικό κλάδο σε μια συγκυρία, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, που αυτή τη στιγμή οι αγρότες ξεπουλάνε τα κοπάδια τους. Όσο. Ζώα υποσιτίζονται, ζώα σφάζονται. Και αυτό θα το δούμε τώρα, θα το δούμε σε λίγους μήνες. Δεν έχει ξεκινήσει η παραγωγική περίοδο. Μια δύσκολη πάντως πραγματικότητα που καταγράφεται για τους κτηνοτρόφους και σε επίπεδο Μαγνησίας είναι ότι αρκετοί νέοι αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Η κυρία Διβάνη πρόσθεσε ότι αρκετές χώρες της Ευρώπης, σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, έχουν βοηθήσει πολύ τους κτηνοτρόφους και συνεχίζουν να τους βοηθούν με ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Χαμός επικρατεί στον ιατρικό κόσμο μετά την εξαγγελία των εκλογών για τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας. Ο γνωστός γυναικολόγος Χρήστος Βενέτης αποφάσισε να κονταροχτοποιηθεί με τον νυν πρόεδρο κύριο Τσάμι και να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές, με τον πρώτο να ζητάει δεύτερο ψηφοδέλτιο για τις επερχόμενες εκλογές. Επικεφαλής ψηφοδελτίου στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας τίθεται ο γνωστός μευτήρας γυναικολόγος του Βόλου Χρήστος Βενέτης κόντρα στον νυν πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου Μαγνησίας Ευθύμη Τσάμι. Η υποψηφιότητα του κυρίου Βενέτη φαίνεται ότι ταράζει τα νερά στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, καθώς μέχρι πρότινος δεν διαφαινόταν άλλη υποψηφιότητα πλην του κυρίου Τσάμι. Ως εκ τούτου, οι κάλπες που θα στηθούν στις 16 Οκτωβρίου για την εκλογή νέας διοίκησης στον επιστημονικό φορέα αποκτούν σαφέστατα άλλο ενδιαφέρον. Ο κύριος Βενέτης τοποθετήθηκε πάντως σήμερα στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε στην απόφαση του να υπάρξει ένα δεύτερο ψηφοδέλτιο, στο οποίο, όπως λέει, χαρακτηριστικά συμμετέχει μια πλειάδα καταξιωμένων γιατρών. Με όθησε η παρότριση κάποιων συναδέλφων να μετέχω στα κοινά του Ιατρικού Συλλόγου ως άνθρωπος ο οποίος μπορώ να συνθέσω κάποιες απόψεις, να προβάλλω καινούργιες ιδέες και αυτό που πραγματικά υπήρξε καταλυτικό για την απόφασή μου να κατέβω στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου είναι το γεγονός ότι διαμορφώνονταν μια μονολυθική άποψη. Αυτό το ενιαίο ψηφοδέλτιο πιστεύω ότι δεν είναι τόσο δημοκρατικό. Κάποιοι συνάδελφοι μου είπαν ότι ήταν persona non grata στο ψηφοδέλτιο και όταν το άκουσα αυτό, πραγματικά ενώ δεν έχω πολύ χρόνο να ασχοληθώ με τα κοινά, αποφάσισα ότι είναι αποφασιστική σημασία στο να κατεβώ. Αυτό το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Είναι ανθρωποφαγία κάποιον άνθρωπο που δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Δεν έχω μετέχει σε κανένα κομματικό ψηφοδέλτιο ποτέ, να με χαρακτηρίζουν κομματικά. Ο ίδιος ο κύριος Τσιάμις, τον οποίο τον εκτιμώ και σαν γιατρό και σαν άνθρωπο που προσέφερε. Καταρχήν, η Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου είναι κυρίως θέση προσφοράς. Δεν έχει ούτε αμοιβές, δεν έχει τίποτα. Έτσι. Είναι προσφορά προς την κοινωνία και προς τον ιατρικό κόσμο. Ο ίδιος όμως όταν χαρακτηρίστηκε κομματικά και δεν χαρακτηρίστηκε από εμάς κομματικά, χαρακτηρίστηκε από τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έμαθα ότι παραιτήθηκε και από πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης γιατί θα κατεβεί ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση στήριξης και μου κάνει εντύπωση πως δίνεται αυτή η στήριξη χωρίς καν να μας δει εμάς. Δεν είδε το ψηφοδέλτιό μας, δεν άκουσε καν τις θέσεις μας. Αυτό δείχνει και το ύφος και το ήθος του ως πολιτικού άνδρα. Εγώ θέλω να πω καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους. Θέλω να πω ότι όπως και τώρα δεν έχουμε κάνει χρήση καμίας κομματικής ταυτότητας και το παρελθόν άλλωστε το έχει αποδείξει αυτό και μιλώντας ακόμα και προσωπικά αν θέλετε θα έλεγα ότι το ίδιο θα γίνει και μετά τις εκλογές. Άρα ας μην σπεύδει κανείς να κομματικοποιεί τις εκλογές ενός ιατρικού συλλόγου. Μετά τις εκλογές ακριβώς, πάλι όλοι μαζί θα είμαστε και θα προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, ναι, πιστεύω πως πρέπει να ακουστούν και νέες φωνές. Ναι, πιστεύω πως πρέπει να έχουμε και νέες ιδέες. Και πιστεύω πως και άλλοι άνθρωποι μπορούν να διεκδικήσουν το καλύτερο, τόσο για την υγεία,
όσο και για τον ίδιο τον Ιατρικό Σύλλογο. Ο κύριος Βενέτης και οι υπόλοιποι γιατροί που συμπορεύονται στη συγκρότηση του νέου ψηφοδελτίου, όπως επισημάνθηκε, έχουν ήδη πραγματοποιήσει συγκεντρώσεις προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους εν ώψη των εκλογών της 16ης Οκτωβρίου. Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή πραγματοποιήθηκε χθες στο Χατζιάνιο Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή διοργανώθηκε στο Δημοτικό Οδείο της Λάρισας στην εργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Λάρισας. Υπήρχε ένα κύμα πλέον ακραίας τρομοκρατίας. Ήδη στις 9 Σεπτεμβρίου είχε καταληφθεί Σμύρνη από τον τουρκικό στρατό και τους τσέτες μαζί. Ο κεμαλικός στρατός ήταν δύο είδων, ήταν ο τακτικός στρατός και οι άτακτοι. Δύο μέρες πριν είχε αποχωρήσει και ο τελευταίος Έλληνας στρατιώτης από τον Τζεσμέ και μαζί βεβαίως και οι ελληνικές αρχές της Σμύρνης και ο αρμοστής ο Στεργιάδης και είχε παραμείνει βεβαίως στο ποιμιό του πλάι ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Το λιμάνι της Σμύρνης ήταν γεμάτο από πολεμικά πλοία. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, αμερικανικά. Ο ελληνικός στόλος όμως είχε αποχωρήσει και να βλοχούσε απέναντι στη Χίο. Αυτή ήταν η κατάσταση. Στην εκδήλωση μίλησε και ο Δήμαρχος Πολιτισμού Πάνος Σάπκας, τονίζοντας πως για τη μικρασιατική καταστροφή δεν απαιτείται μόνο η μνήμη αλλά και η γνώση. Ο Δήμος Λαρισαίων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετέχει στο δίκτυο που έχει συγκροτηθεί με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, στο οποίο μετέχουν οι πόλεις με κοινότητες απογόνων Ελλήνων της Κατημάς Ανατολής. Φωτίζουμε τη συνέχεια του ελληνισμού, αυτή τη μοναδική ικανότητα που έχουμε και καταφέρνουμε ακόμη και μέσα από τις πιο βαριές καταστροφές να σηκωνόμαστε, να προχωράμε, να δημιουργούμε, να είμαστε πάντα περήφανοι. Κυρίες και κύριοι, η μικρασιατική καταστροφή έχει αφήσει τραυματικό αποτύπωμα στη συλλογική συνείδηση όχι μόνο των μικρασιατών που ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη τους, αλλά και όλων των Ελλήνων. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι φορέων καθώς και πολίτες. Επιστρέφει φέτος στις 16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Δημαρχείου στα Φάρσαλα η 15η γιορτή Χαλβά που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Φαρσάλων, το Επιμελητήριο Λάρισας και ο Σύλλογος Χαλβαδοποιών Ζαχαροπλαστών. Στόχος των τριήμερων εκδηλώσεων είναι η προβολή του φημισμένου Χαλβά Φαρσάλων, η διατήρηση και η διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η παρουσίαση και η προώθηση προϊόντων τοπικών παραγωγών και επιχειρήσεων, καθώς και η ανάπτυξη εμπορικών και επαγγελματικών σχέσεων. Ο Δήμος Φαρσάλων, Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης του Δήμου Φαρσάλων, διοργανώνουν στις 16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου με τη στήριξη Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο και τη συμμετοχή του Συλλόγου Χαλβαδοποιών Ζαχαροπλαστών την 15η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα. Περιφέρεια Θεσσαλίας νοιάζεται και συνεργάζεται. Συνεργάζεται με το Δήμο Φαρσάλων, με το Επιμελητήριο της Λάρισας και στηρίζουν όλοι μαζί εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις στις οποίες διεσδύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων. Εκδηλώσεις που δίνουν τη δυνατότητα τους ανθρώπους μετά από δύο χρόνια να συναντηθούν, να ανταλλάξουν, να χαιρετηθούν, αλλά ταυτόχρονα να ενισχύσουν το αίσθημα της αλληλεγγύης, να κινητοποιήσουν τον κόσμο και να τον κάνουν να ενωθεί. Μια μεγάλη γιορτή, γιορτή Χαλβά, στα Φάρσαλα. Τα Φάρσαλα είναι γνωστά για το προϊόν, το οποίο είναι ιδιαίτερο και τώρα δίνουμε και τη δυνατότητα με το πρόγραμμα που έχουμε βγάλει από την περιφέρεια για τα pop προϊόντα να πιστοποιηθούν, γιατί χρηματοδοτούμε όλη τη διαδικασία. Έχει ξεκινήσει βέβαια μια μεγάλη διεργασία ο Δήμος εδώ και το Επιμελητήριο συμμετέχει, αλλά είναι μια μεγάλη γιορτή, που περιμένει ο κόσμος, μια μεγάλη γιορτή στην οποία συμμετέχει ο κόσμος, μια μεγάλη γιορτή που ενώνει τον κόσμο, μια μεγάλη γιορτή που δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψει το προϊόν και να βγει προς τα έξω και να διαδοθεί. Και μια γιορτή που να προβληθούν και τα τοπικά προϊόντα, αλλά ταυτόχρονα να διασκεδάσει ο κόσμος και μάλιστα δωρεάν σε όλες τις εκδηλώσεις. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η προβολή του φημισμένου Χαλβά Φαρσάλων, η διατήρηση και η διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μετά από δύο δύσκολα χρόνια πανδημίας, επιτέλους ξεκινάμε, παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια με στόχο την ανάδειξη και την προβολή του τοπικού μας προϊόντος, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επαρχία και το όνομα των Φαρσάλων.
Ο Σαπουνέ Χαλβάς Φαρσάλων είναι ένα από τα μεγαλύτερα brand name γνωστότερα στην Ελλάδα και όχι μόνο. Πολλοί προσπάθησαν ανά τους αιώνες να αντιγράψουν αυτό το προϊόν, αυτό το γλύκισμα. Δεν τα κατάφεραν γιατί μόνο οι χαλβαδοποιοί των Φαρσάλων γνωρίζουν τον τρόπο που το παρασκευάζουν, καθώς και τα γνήσια υλικά που χρησιμοποιούν συνήθως του τόπου μας, είναι αυτά που δίνουν το άρωμα και τη γεύση στο προϊόν. Εμείς τώρα τι έχουμε κάνει σαν Δημοτική Αρχή για να προβάλλουμε αυτό το προϊόν? Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με τον καθηγητή τον κ. Γιώργο Ζακυνθινό, ετοιμάζουμε φάκελο να το υποβάλουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να εκπονηθεί η μελέτη με τέτοιο τρόπο που να καταχωρηθεί το όνομα ιδιότυπο παραδοσιακό προϊόν, δηλαδή ίδιο του τόπου. Αυτό είναι η προσπάθεια που καταβάλλουμε αυτή τη στιγμή σαν Δήμος Φαρσάλων και ελπίζω ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα έχουμε καταφέρει αποτελέσματα όσον αφορά αυτό το τομέα. Ο Χαλβάς Φαρσάλων, είπε και ο Δήμαρχος, είναι το μεγαλύτερο brand name στον ελλαδικό χώρο. 10 εκατομμύρια μέσα και 10 εκατομμύρια έξω, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν γνωρίζει τη λέξη Χαλβάς Φαρσάλων. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά τον Όλυμπο είναι ο Χαλβάς Φαρσάλων. Σαν επιμελητήριο Λάρισας θέλουμε να το στηρίξουμε. Το ιδρύσαμε πριν 15 χρόνια, όπως είπε ο Δήμαρχος, με τον αείμνηστο Κουντόπουλο τον πρόεδρο και την νομαρχία Λάρισας, τον κύριο Κατσαρό. Κάναμε αυτή την κίνηση και τώρα συνεχίζουμε και βλέπω ότι ευωδώνει, χτίζουμε θέση, ανοίγει, έρχονται καρποί. Αλλά εγώ έχω ένα παράπονο από τους τοπικούς χαλβαδοποιούς που δεν έχουν καταλάβει την αξία που πάμε να δημιουργήσουμε. Ο Σύλλογος Χαλβαδοποιών Ζαχαροπλαστών θα προσφέρει δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες το προβαλλόμενο προϊόν, ενώ άλλα τοπικά προϊόντα θα προσφερθούν από τους παραγωγούς τους. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ.